Καλημέρα σε όλους αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφες. Καλή υγεία και καλή δύναμη για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Η σημερινή μας συγκέντρωση είναι μια συγκέντρωση από τις 9 περιφερειακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήσαμε σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα είναι η 8η συγκέντρωση της Αττικής και αύριο θα ολοκληρώσουμε αυτό το πρώτο πρόγραμμα με τη συγκέντρωση της Κρήτης. Από όλες τις συγκεντρώσεις θέλουμε εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής να σας μεταφέρουμε πνεύμα αισιοδοξίας, χαιρετισμό, χιλιάδες στόματα αυτό το διάστημα σε όλη τη χώρα από τα σωματεία μας. Φώναξαν ότι είμαστε στον δρόμο του αγώνα και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή από αυτό το μονόδρομο. Φώναξαν όπως φωνάζουμε και εμείς σήμερα. Είμαστε εδώ στους αγώνες και θα είμαστε κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι των κομμάτων που κυβερνήσατε και φιλοδοξείτε να κυβερνήσουμε, να κυβερνήσετε. Είμαστε εδώ γιατί μας τσακίσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί μας πήρατε τις πληρωμένες συντάξεις μας, κύριες, επικουρικές, μας πήρατε τα δώρα μας, μας καταργήσατε το ΕΚΑΣ, μας καταργήσατε δικαιώματα κοινωνικών παροχών που τα πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Είμαστε εδώ στον αγώνα και θα συνεχίσουμε, γιατί αυτή πρέπει να είναι η επιλογή και του συνταξιουργικού και του εργατικού λαϊκού κινήματος. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε την κοροϊδία σας. Δεν αντέχουμε άλλο να μας κοροϊδεύετε με ψεύτικες υποσχέσεις όταν είστε στην αντιπολίτευση και όταν έρχεστε στην κυβέρνηση ανεξάρτητα από πολιτικό πρόσημο, να κάνετε τα ίδια που έκαναν οι προηγούμενοι, να συνεχίζετε και να επαυξάνετε. Είμαστε εδώ αγαπητοί συνάδελφοι γιατί ματσάκισαν τα δικαιώματά μας και τα τσακίζουν στην υγεία, γιατί και την περίοδο της πανδημίας που τόσο δύσκολα περνάει ο λαός, αντί να ανοίξουν τα νοσοκομεία, αντί να ανοίξουν θεραπευτήρια, αυτοί συρρίκνωσαν και συρρυκνώνουν ακόμα, έκλεισαν νοσοκομεία και δομές υγείας για χάρη της ιδιωτικής υγείας που την έχουν κάνει εμπόρευμα. Είμαστε εδώ γιατί ένας ασφαλισμένος στο δημόσιο τομέα, ένας ασφαλισμένος στο δημόσιο τομέα της υγείας, για να κλείσει ένα ραντεβού χρειάζεται από ένα μήνα μέχρι 8 και 10 μήνες. Και όταν βγει από την πόρτα της δημόσιας δομής, απ' έξω καραδεκούν τα κοράκια της ιδιωτικής υγείας και του κάνουν την εξέταση αρκεί να έχει λεφτά. Βεβαίως αυτό οδηγεί και με τη συνέχιση της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης, όποιος έχει λεφτά να ζει και όποιος δεν έχει λεφτά να πεθαίνει. Είμαστε εδώ γιατί μας υποσχεθήκατε, όπως λέγατε, ότι η ανάπτυξη θα φέρει μείωση στις τιμές, η ανταγωνιστικότητα. Και σήμερα με την ακρίβεια μας έχετε αφαιρέσει ακόμα 2 μισθούς που έπρεπε να τους έχουν οι συνταξιούχοι και αυτούς και ό,τι τους έχετε αφαιρέσει για να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Είμαστε εδώ γιατί και τα παιδιά μας, στα παιδιά μας επιφυλάσσεται τον ίδιο δρόμο, την ίδια προοπτική. Επιφυλάσσεται δηλαδή σε ένα μέλλον με ανεργία, με φτώχεια, με ανασφάλεια. Αυξήσατε τα όρια ηλικίας στα 67 χρόνια και σκέφτεστε να τα πάτε παραπάνω. Μειώσατε τις αποδοχές των εργαζομένων που δεν μπορούν να περάσουν με 15 μέρες από αυτά που παίρνουν. Είμαστε λοιπόν εδώ και για τα παιδιά μας. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, γιατί δεν έχουμε άλλη επιλογή. Γιατί ό,τι κερδίσαμε αυτά τα χρόνια, τα κερδίσαμε μέσα από τους αγώνες μας. Από τότε που υπάρχει εργατική τάξη, από τότε που υπάρχει το λαϊκό κίνημα,
και στην πατρίδα μας και στον κόσμο. Τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κατακτήθηκαν με τους αγώνες. Και όταν το κίνημα ήταν δυνατό, όταν το κίνημα ήταν καλά οργανωμένο, όταν το κίνημα δεν καθόταν στους καναπέδες να ακούει τις τηλεοράσεις και την προπαγάνδα τους και βγήκε στο προσκήνιο του αγώνα, κέρδισε και την κοινωνική ασφάλιση και τις συλλογικές συμβάσεις και άλλες πολλές κατακτήσεις που σήμερα πιστεύουν ότι μπορούν να τις αφαιρέσουν. Είμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί είμαστε τώρα σε μια ηλικία που μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Όταν από το 1990 τη δεκαετία, τότε μας έλεγαν μην ανησυχείτε τώρα. Έφυγε το Ανατολικό Μπλοκ, έφυγε το Σοσιαλιστικό Σύστημα, έφυγε η Αυτοκρατορία του Κακού, έλεγαν τότε τη Σοβιετική Ένωση, και τώρα θα ζήσουμε με ασφάλεια, με ειρήνη και βεβαίως θα μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τρώμε με χρυσά κουτάλια. Τι ζούμε σήμερα, συνάδελφοι? Ζούμε την απόλυτη καταστροφή, γιατί δεν είναι μόνο τα δικαιώματα που μας αφαίρεσαν και μας αφαιρούν. Είναι και η προοπτική, είναι ο πόλεμος, είναι όλα αυτά που έχουμε βιώσει και είναι και αυτά που έρχονται που κατ' υπαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγάλων συμφερόντων. Αντί να τρώμε με χρυσά κουτάλια, βιώνουμε την απόλυτη δυστυχία. Από το 1991 άρχισε να καταδεσμίζεται το ασφαλιστικό σύστημα. Άρχισαν όλες οι κυβερνήσεις να ψηφίζουν αντεργατικούς νόμους. Νόμους τους οποίους ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, στη συνέχεια την περίοδο της κρίσης διάφοροι κυβερνώντες, στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας υποσχόταν στις εκλογές ότι θα καταργήσει τα προηγούμενα και συνέχιζε και συνεχίζουν και σήμερα, γιατί η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει ακριβώς αυτό το δρόμο. Θυμάστε τι έλεγε, ότι τάχα θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Με τον νόμο Κατρούγκαλου δουλεύει αυτή η κυβέρνηση. Και όχι μόνο αυτό, επεκτείνει αυτή την αντεργατική πολιτική και για τους ασφαλισμένους και για τους συνταξιούχους και φυσικά για όλα τα λαϊκά στρώματα της κοινωνίας. Είμαστε αγαπητοί συνάδελφοι εδώ και παλεύουμε για όλα τα ζητήματα και πρώτα απ' όλα παλεύουμε για την ίδια μας τη ζωή. Γιατί εδώ που έφτασαν τα πράγματα, σήμερα ζούμε σε μια μεγάλη ανασφάλεια. Κανείς δεν νιώθει ασφαλή, ούτε στη δουλειά του, ούτε στην υγεία, ούτε από τις συντάξεις και φυσικά δεν νιώθει ασφαλής και από το περιβάλλον το γενικότερο. Είμαστε εδώ γιατί παλεύουμε για την ειρήνη, γιατί είμαστε ενάντια σε όλους τους πολέμους και όχι σε εκείνους τους πολέμους που θέλουν να τους χαρακτηρίζουν όπως θέλουν αυτοί. Είμαστε εδώ γιατί ξέρουμε ότι οι πόλεμοι δεν ξεκίνησαν ποτέ από τους λαούς. Ξεκίνησαν από τα μεγάλα συμφέροντα. Ξεκίνησαν από εκείνους που μυρίζονται πετρέλαιο, μυρίζουν πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους πιάνει τελείριο. Αυτό έγινε τώρα με τους Ρώσους που έχουν εισβάλει σε ένα καταστρεπτικό πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό γίνεται από τους νατοϊκούς που στηρίζουν με όπλα. Αυτό έγινε στην Ιουγκοσλαβία που την ξεχνάνε ορισμένοι. Αυτό έγινε στην Κύπρο. Αυτό έγινε στο Ιράκ. Αυτό έγινε στη Συρία. Η Παλαιστίνη είναι κατοχή όπως και η Κύπρος. Και φυσικά πάρα πολλούς πολέμους και καταστρεπτικές τέτοιες ενέργειες έχουμε από όλους τους υπεριαλιστές που υπηρετούν τα συμφέροντα της ολιγαρχίας του πλούτου. Είμαστε εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, γιατί καταδικάζουμε και θέλουμε να καταδικάσουμε τις πολιτικές οι οποίες μας έχουν καταδικάσει στη φτώχεια. Εμείς, κύριοι της κυβέρνησης, για το επίδομα των 200 ευρώ που το δώσατε στους συνταξιούχους με εισοδηματικά κριτήρια
αφού τους έχετε οδηγήσει στην ένδυα και τη φτώχεια, δεν παλεύουμε για επιδόματα. Εμείς παλεύουμε να δώσετε τώρα το δώρο μας. Εμείς παλεύουμε τώρα να δώσετε αυξήσεις στις συντάξεις 650 ευρώ. Εμείς παλεύουμε να δώσετε τα αναδρομικά σε όλους τους συνταξιούχους. Παλεύουμε να δώσετε εκείνα που πραγματικά έχουμε δουλέψει σε όλη μας τη ζωή. Και θα συνεχίσουμε, συνάδελφοι, απέναντι στις πολιτικές τις καταστρεπτικές και απέναντι στα ψέματά τους. Ποιος ξεχνάει και ποιος μπορεί να ξεχάσει αυτά που καθημερινά λέγονταν πριν από λίγο διάστημα και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τους υπουργούς, τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Βρούτσι, όταν έλεγε ότι με ένα κουπάκι θα πατάμε για να βγαίνουν οι συντάξεις. Αυτό έλεγε. Σήμερα 432.000 συντάξεις είναι σε εκκρεμότητα. Αυτά τα στοιχεία δεν τα δίνουμε εμείς. Τα δίνει η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Είμαστε λοιπόν, συνάδελφοι, εδώ γιατί πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι χωρίς τον αγώνα των συνταξιούχων, της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και θα διεκδικήσουμε λοιπόν μέσα από αυτόν τον αγώνα ό,τι μας ανήκει, ό,τι πληρώσαμε σε όλη μας τη ζωή. Δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή. Δεν το χρωστάμε σε κανένα τραπεζίτη. Δεν έχουμε δανειστεί από πουθενά. Δουλέψαμε σε όλη μας τη ζωή και διεκδικούμε λοιπόν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί όλα αυτά τα χρόνια. Συνάδελφοι, αυτός είναι ο μονόδρομος ο δικός μας. Πρέπει να σταματήσουν οι αυταπάτες, να κλείσουν τα πρωινάδικα, να καταδικάσουμε όλη αυτή την παραφιλολογία και τον αποπροσανατολισμό ότι τάχα θα δοθούν αυξήσεις, δίνονται αυξήσεις και όλα αυτά. Να είμαστε στον δρόμο του αγώνα, να μαζικοποιήσουμε τα σωματεία μας, να δώσουμε μάχη. Οι συγκεντρώσεις μας να γίνονται όλο και πιο μαζικές. Οι συνταξιούχοι να έρθουν κοντά στα σωματεία τους, να ενημερώνονται για όλη αυτή την υπόθεση. Να υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στις συνταξιουχικές οργανώσεις, έτσι όπως υπάρχει, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε. Και μαζί εμείς οι συνταξιούχοι, με τα παιδιά μας, με τα εγγόνια μας, μαζί με όλους τους συναδέλφους που είμαστε και βράζουμε στο ίδιο καζάνι, να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Και στους συναδέλφους επαγγελματίες που καμιά φορά διαμαρτύρονται ότι κλείνουν τα μαγαζιά τους από τις συγκεντρώσεις. Αλήθεια, οι συγκεντρώσεις έκλεισαν τα μαγαζιά? Για η ακρίβεια, για τα μεγάλα συμφέροντα. Συστρατευτείτε και εσείς μαζί μας, γιατί σε λίγο, εάν δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη του εργαζόμενου, του συνταξιούχου, θα κλείσουν και τα υπόλοιπα μαγαζιά σας με την προπαγάνδα ότι δεν θα φταίνε αυτοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θέλουν να τα αρπάξουν, αλλά φταίει το εργατικό λαϊκό κίνημα. Συνάδελφοι, με αυτή την λογική και αυτή την προοπτική θα πορευτούμε το επόμενο διάστημα. Και σήμερα θα πορευτούμε σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση. Ακούστε λοιπόν τώρα. Σήμερα ξέρουμε ότι εργατικά σωματεία της Αττικής κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην Κάνικος. Εκεί λοιπόν η πορεία μας θα ακολουθήσει τώρα και θα πάμε στην Κάνικος. Θα απευθύνουμε χαιρετισμό και εμείς θα διεκδικήσουμε και θα τους πούμε ενάντια στην ακρίβεια. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε πορεία για το Υπουργείο Εργασίας και σήμερα να ξέρετε, στη Βουλή ψηφίζεται η επέκταση, λέει, του προϋπολογισμού. Αυτά τα 2 εκατομμύρια που πρόκειται να δώσουν δεν έχουν μέσα ούτε τα δώρα μας, ούτε τα αναδρομικά, ούτε αυξήσεις για τις συντάξεις. Λοιπόν, ακολουθούμε αυτόν τον δρόμο με ενότητα, με αποφασιστικότητα και με τη δύναμη που έχει το συνταξιουχικό κίνημα μαζί με το εργατικό λαϊκό κίνημα για να γράψουν την ιστορία που σήμερα χρειαζόμαστε για το κίνημα και την προοπτική του.
Γεια σας, καλή δύναμη και υγεία.